Μια ξεχωριστή τοιχογραφία δεσπόζει εδώ και λίγες μέρες στην είσοδο του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας. Σκοπός αυτής της προσπάθειας ήταν να ομορφύνουν το σχολείο, να βελτιώσουν κατά το δυνατόν ένα σχολικό περιβάλλον με αρκετά προβλήματα που πρέπει να επιληθούν και να δώσουν μια χτίδα φαντασίας, παραμυθικού, σουρεαλιστικού στοιχείου και παιδικότητας παιχνιδιού, όλα συγκερασμένα με τη μουσική και την ανακάλυψη σε μια σύνθεση του Λεωνίδα Γιανακόπουλου που ξεπέρασε τις προσδοκίες. Σε σχετική ανακοίνωσή του, το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας αναφέρει: «Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να ομορφύνουμε το Μουσικό Σχολείο, αποφασίσαμε να κάνουμε μια τοιχογραφία στον τοίχο του κτηρίου στην είσοδο του σχολείου. Ο Δημήτρης Αποστολίδης μας είσαι τον οικαστικό Λεωνίδα Γιανακόπουλο, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και έτσι ξεκίνησε αυτή η μαγευτική διαδρομή. Η ανταπόκριση του καλλιτέχνη Λεωνίδα Γιανακόπουλου στο καλεσμά μας ήταν άμεση και τον ευχαριστούμε θερμά τόσο για τη φιλική τιμή που μας έκανε, όσο και για το γεγονός ότι ενέταξε σε σύντομο χρονικό διάστημα την τοιχογραφία του Μουσικού Σχολείου στο ήδη φορτωμένο πρόγραμμά του, ζωγραφίζοντας καθημερινά για πολλές ώρες επί 9 μέρες. Τίποτα από όλο αυτό φυσικά δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη στήριξη πολλών ανθρώπων. Αρχικά, η ανενδίαστη έγκριση της ιδέας από το Διευθυντή Βασίλη Χαλπαντζή, αλλά και η αμέριστη στήριξή του καθ' όλη τη διάρκεια του εγχειρήματος, ήταν κέρια σημασίας. Τα έξοδα για τα χρώματα, την αμοιβή και τη διαμονή του κυρίου Λεωνίδα Γιανακόπουλου καλύφθηκαν από τα έσοδα της σχολικής μας εφημερίδας στη Διαπασόν. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούμε για μια ακόμη φορά στο έργο των μαθητών που με τη συγγραφική και δημοσιογραφική δράση τους προσπαθούν να προσφέρουν στο σχολείο τους καλλιεργώντας το αίσθημα της συλλογικότητας και δημιουργικότητας. Ένα τόσο μεγάλο project όμως δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί από ένα σχολείο αν δεν το αγκαλιάσουν και δεν συνδράμουν με τον τρόπο του ο καθένας πολλοί άνθρωποι μαζί. Και ευτυχώς για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας υπάρχουν αρκετοί που το αγαπούν και το στηρίζουν. Οφείλουμε ένα τεράστιο κυριολεκτικά ευχαριστώ στον κύριο Αλέξανδρο Λαϊνά, όχι μόνο για τη χορηγία του ανυψωτικού γερανού για να μπορέσει να ζωγραφιστεί ένα στίχος 8 επί 6 μέτρα, αλλά και για τον προσωπικό χρόνο που διέθεσε για πάνω από μία εβδομάδα. Το ίδιο ευγνώμονες είμαστε στη Σοφία Πασά, που εκτός από τους τόσους ρόλους στην εκπαίδευση μέσα από τους οποίους την έχουμε γνωρίσει, στο πλαίσιο αυτού του εγχειρήματος έφερε εις πέρας με απόλυτη επιτυχία και το ρόλο του χειριστή του ανυψωτικού, επίσης διαθέτοντας πολύ προσωπικό χρόνο, συνοδευόμενο πάντοτε με το χιούμορ της, την ευχάριστη διάθεση και τη φροντίδα της για όλους μας.
the treasure for the poor to find. If I needed it, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? And if you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain. Σκοπός αυτής της προσπάθειας ήταν να ομορφύνουμε το σχολείο μας, να βελτιώσουμε κατά το δυνατόν ένα σχολικό περιβάλλον με αρκετά προβλήματα που πρέπει να επιληθούν και να δώσουμε μια αχτίδα φαντασίας, όλα συγκερασμένα με τη μουσική και την ανακάλυψη μια σύνθεση του Λεωνίδα που ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Την οργάνωση του project ανέλαβε η φιλόλογος Έλλη Σκιαπανίδου. The end is near. If you know the words, sing up. If you don't, shut up and sound crap. The final curtain, my friends, I'll say it clear and state my case, on which I'm certain I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway. Come on, and more. Everybody. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. And more, much more than this, yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. And through it all, laughed and cried. I had my share, my fill of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that